Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Γιώργος Σισαμάκης, υποψήφιος με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη, και τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Κύριε Σισαμάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Πώς είστε? Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να σας ακούσω, υποψηφιότητα με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Γιατί? Σωστά. Καταρχάς να σας πω ότι έγινε μια σύμπραξη δύο παρατάξεων, πολλών παρατάξεων μάλλον, αλλά να μιλήσω για τη δική μας δημοτική κίνηση. Σωστά. Με τον Αλέξη του Καλοκαιρινό και το Δικαίωμα στην Πόλη, όπου σήμερα που μιλάμε είμαστε πλέον μια παράταξη, ένα σώμα, μια πρόταση, η οποία έχει ενσωματώσει αρκετά από τα στοιχεία που συμφωνήσαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλοι που βρεθήκαμε στον ίδιο δρόμο με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, με τα ιδιαίτερα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά που έχει, με την εμπειρία που έχει όλος αυτός ο συνδυασμός, με τη φρεσκάδα που έχει αυτός ο συνδυασμός, αλλά κυρίως με το αξιακό περιεχόμενο που συμφωνήσαμε και ήταν η βάση ουσιαστικά της αρχικής μας κουβέντας και συζήτησης, για να μπορέσουμε να συμπορευτούμε, να συμπλέξουμε και να καταθέσουμε τελικά μια αμιγώς αυτοδιοικητική πρόταση με τα χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται τόσο στο πρόγραμμα όσο και στο ύφος της καινούργιας αυτοδιοικητικής κίνησης. Νομίζω ότι πληρεί αρκετές από τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας αξιόπιστος συνδυασμός για να αναλάβει τα ενία, αν οι πολίτες το επιλέξουν, την επόμενη μέρα για το Ηράκλειο. Και όπως έλεγα πριν από λίγο, συμπτωματικά, κύριε Σισαμάκη, ποτέ δεν κάνει να βγαίνει μέσα από το μυαλό μας τελικά ποιος είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πρεσβεύει για να πηγαίνει σε εκείνο το άλλο που το λες δικαίωμα στην πόλη. Μου λες εμένα το δικαίωμα στην πόλη ότι εγώ θα πρέπει να το έχω και να το ζητώ, αλλά και εσείς από την δική σας πλευρά θα πρέπει να έχετε ξεκαθαρίσει αυτό το δικαίωμα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά, και βάλατε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ζητούμενο που πρέπει να απαντήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι τελικά η αυτοδιοίκηση που θέλουμε? Και αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα βασικό πρόταγμα, και εμείς ως δημοτική κίνηση στην αρχή αυτής της αυτοδιοικητικής μας προσπάθειας, όταν καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις, αν θυμάστε καλά, είχαμε βάλει και δύο βασικά προαπαιτούμενα ή δύο, αν θέλετε, προϋποθέσεις. Η μία ήταν η θεσμική ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης και ο ρόλος της μέσα σε αυτό που λέμε πολιτική, σε αυτό το επίπεδο, στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, στον κοντινότερο θεσμό προς τους πολίτες. Υποχωρεί η αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολο να παίξει το ρόλο που πρέπει και να απαντήσει στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, αλλά και όχι μόνο της καθημερινότητας, μιας και οι Δήμοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Δουλγεράκη, και έχουν μετασχηματιστεί, είναι φορείς πια άσκησης πολιτικής σε αρκετά επίπεδα, και όχι μόνο στο να απαντήσουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας, το οποίο βέβαια είναι ο πρώτος και βασικός άξονας τον οποίο θα πρέπει να ρίξουμε κυρίως τις δυνάμεις μας. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε και για τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα του τόπου, που δεν είναι λίγα. Έχει προβλήματα το Ηράκλειο, έχει γεννά το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη πόλη, είναι μια ζωντανή πόλη η οποία συνεχώς γεννά ανάγκες, αλλά από εκεί και πέρα το Ηράκλειο έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτές θέλουμε να αξιοποιήσουμε, δημιουργώντας τις συνθήκες αυτές της οικονομίας που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες. Μια πόλη φιλική, μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη ευρωπαϊκή, μια πόλη που θα απαντά στις ανάγκες των δημοτών. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει να σκύψει η κεντρική κυβέρνηση πάνω από τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, να την ενδυναμώσει, να δώσει τους απαιτούμενους πόρους. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε συνεχώς αρμοδιότητες χωρίς τους απαιτούμενους πόρους. Δεν μπορεί ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης να γίνεται σάκος του μπόξ. Ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να επιτελέσει επιτέλους το ρόλο που του αρμόζει, το ρόλο που του αναλογεί. Γίνονται προσπάθειες και από το Δήμο Ηρακλείου διαχρονικά, αλλά και από τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, που είναι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα πάρει το ρόλο και τη θέση που της αξίζει
μέσα στην πολιτική. Γιατί πιστεύετε ότι αυτός ο ρόλος χάθηκε στο πέρασμα του χρόνου, εκτός και αν η αυτοδιοίκηση αυτό το ρόλο, το κεντρικό, το βασικό, για να ορίζεται του οίκου της, να μπορεί να αποφασίζει, να διεκδικεί, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και οτιδήποτε άλλο, για να έχει τους καλούς, τους ευτυχισμένους, τους ευχαριστημένους, ας μην πω τη λέξη ευτυχισμένους, στο τοπικό είναι, τους ευχαριστημένους δημότες, πού πιστεύετε ότι χάθηκε αυτός ο ρόλος? Κοιτάξτε, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά είχαν μια συγκεντρωτική λογική, ότι όλα θα πρέπει να εξαρτώνται από το κεντρικό κράτος, και σε κάποιο βαθμό πέρασαν κάποιοι οικονομικοί πόροι στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης στις περιφέρειες. Όχι και εκεί όσο θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρμοδιότητες και πόροι στην περιφέρεια που μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της. Ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης, και θα σας δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνω κατανοητό. Το 2011, αν θυμάστε καλά, γιατί είστε πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και στο τοπικό, αλλά όχι μόνο, και είστε από τους ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει διαχρονικά την αυτοδιοίκηση, την πορεία της αυτοδιοίκησης, πέρασε στις αρμοδιότητες των Δήμων το κομμάτι της σχολικής στέγης. Ένα πολύ βασικό, ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και προφανώς τα παιδιά μας, που για αυτά επί της ουσίας γίνονται τα περισσότερα. Αυτή είναι ο στόχος ο μεγάλος. Πέρασε λοιπόν τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης και δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ σε επίπεδο πόρων. Καλούνται λοιπόν οι Δήμοι στο σύνολό τους, και δεν μιλώ κατά ανάγκη για το Δήμο Ηρακλείου, που ενδεχομένως να έχει και μια οικονομική δυνατότητα εξαιτίας του εύρους του και της οικονομικής, είναι ένα κέντρο εδώ οικονομικό όπως και να έχει, οπότε καλός ή κακός μπορεί όχι στο σύνολό του να απαντήσει στις ανάγκες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί δικαιωδώς να ανταποκριθεί. Εδώ μιλάμε για το σύνολο της αυτοδιοίκησης, για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα που αφορά στα παιδιά μας, που αφορά στο σύνολο των πολιτών, δεν έχουν μεταφερθεί πόροι. Και προσπαθούμε όλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία να καλύψουμε ανάγκες. Εδώ θέλω να σας πω, που είναι κάτι που θα μ' ακούσετε να το λέω πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει η πολιτική, γιατί οι ανάγκες είναι πάντα περισσότερες από τους διατιθέμενους πόρους, έτσι. Και πρέπει δυστυχώς να τα ιεραρχήσεις και να κριθείς, και εγώ αυτό πάντα λέω, ότι οι ανάγκες είναι ανεξάντλητες. Είναι αυξανόμενες συνεχώς. Για αυτό που θα πρέπει να κρίνεται μία δημοτική αρχή είναι μάλλον για δύο πράγματα. Για το πώς ιεραρχεί τις προτεραιότητες σύμφωνα με τους διατέμενους πόρους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το σύνολο των αναγκών σίγουρα δεν μπορεί να τον καλύψει, άρα γι' αυτό πρέπει να κρυθεί, και σίγουρα θα πρέπει να κρυθεί για το χρόνο ανταπόκρισης στα ζητήματα των πολιτών. Αυτά τα δύο, προφανώς και στο κομμάτι της διεκδίκησης των πρόσθετων πόρων, το οποίο θα πρέπει το επόμενο διάστημα η επόμενη δημοτική αρχή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην άντληση πόρων, στην άντληση χρηματοδοτικών εργαλείων. Έγινε και γίνεται διαχρονικά δουλειά από το Δήμο Ηρακλείου σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται ο Δήμος Ηρακλείου, ως τέταρτος Δήμος της χώρας, να βγει μπροστά και να διεκδικήσει αυτά που του αναλογούν και με το παραπάνω, μιας και τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω ότι η Κρήτη, το Ηράκλειο, δεν πήρε το μερίδιο που του αναλογούσε. Αναλογικά πάντα με αυτά που προσφέρει στην εθνική οικονομία, αλλά και με τις δυνατότητες που έχει ως πόλη. Ένα βέβαια άλλο μεγάλο θέμα είναι η παραμέληση της ίδιας της πόλης από τους ίδιους τους πολίτες, νιώθοντας μεγάλη απογοήτευση, γιατί δεν χάθηκαν από μόνοι τους, φαντάζομαι. Κάποιος κάτι, πολιτική ενδεχόμενα με ήττα, πολιτική με όμικρον γιώτα, βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι είναι ώρα οι ενεργοί πολίτες να είναι εκεί έξω. Ο καθένας από εμάς στη γειτονιά του, στη συνοικία του, στο χωριό του, γιατί πρέπει να αλλάξει άρδιν αυτό το σκηνικό που βλέπουμε σήμερα, κύριε Σαμάκη. Μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα, γιατί σας είπα ότι το ένα προαπαιτούμενο ήταν η θεσμική ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, και η δεύτερη προϋπόθεση προαπαιτούμενο ήταν η συμμετοχή των δημοτών. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι της συμμετοχικής δημοκρατίας και της συμμετοχής των δημοτών στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων και στην εκτέλεση, αν θέλετε, εντός αγωγικών, γιατί προφανώς οι δημότες δεν εκτελούν, αλλά συνδιαμορφώνουν ένα
πλαίσιο. Αυτό που θα πρέπει να γίνει με ευθύνη των πολιτικών, συμφωνώ με ευθύνη των πολιτικών, γιατί είναι αμφίδρομο αυτό, εμείς θα δώσουμε τον τόνο, εμείς θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, οι δημότες να δημιουργηθεί μια συναντήληψη μεταξύ δημοτικής αρχής και δημοτών, μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία θα οδηγήσει τελικά στο αποτέλεσμα που λέτε. Δηλαδή να έχουμε υπεύθυνους δημότες, οι δημότες να σέβονται το δημόσιο χώρο, οι δημότες να σέβονται τον εαυτό τους, να σέβονται τη γειτονιά τους, να σέβονται το περιβάλλον δομημένο και μη. Και έτσι μόνο θα μπορούν οι πολιτικές και οι δράσεις που γίνονται από το Δήμο να είναι εμφανείς σε ένα βαθμό στο σύνολο του Δήμου. Μόνο με τη συμμετοχή τους, μόνο με υπεύθυνους δημότες, μόνο με ενημερωμένους δημότες μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κύριε Σαμακή, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτές τις κουβέντες, τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια εύχομαι. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.